του σκόπους του να γίνονται στάχτη είδε τα ξημερώματα της Δευτέρας η παραλιακού μπαρ μετά τον πετρέστο Ρέθυμνο. Εικόνες απόλυτης καταστροφής και αποκαίδια μετά τη φωτιά στην επιχείρηση που μέχρι χθες λειτουργούσε με επιτυχία. Η πυρκαγιά στο κατάστημα ξέσπασε γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας με τη ζημιά όπως βλέπετε και εσείς πίσω μας να είναι ολοκληρωτική. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμει τη πυροσβεστική υπηρεσία για την κατάσβεση τη φωτιά σε μια επιχείρηση που διήρκησε περίπου δύο ώρε. Τεράστιε ηλικέ ζημιέ, χωρί ωστόσο ευτυχώ να κινδυνεύσουν ανθρώπινε ζωέ. Γύρω στι 5 παρα 10 λάβαμε τηλεφώνημα ότι καίγεται κάποιο beach bar και πήγανε τρία οχήματα με έξι άνδρε, ένα τη επισκοπή και δύο αυτοκίνητα τη ΠΥ Ρεθύμνου. Το beach bar καταστράφηκε ολοσχερό. Όσον αφορά τα αίτια τη πυρκαγιά, έχει επιληφθεί το ανακριτικό τμήμα τη πυροσβεστική. Από τι 5 παρα 10 που πήγανε μέχρι τι 7 η ώρα. Αν δεν κάνω λάθο, είχε αμάξει και έμεινε εκεί. Ας πούμε, το αυτοκίνητο τη επισκόπηση είχε μείνει Το κατάστημα βρισκόταν στον πρώτο χρόνο λειτουργία του και το αρμόδιο τμήμα τη πυροσβεστική υπηρεσία Ρεθύμνου διενεργεί την προανάκριση για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίε, είναι εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο εμπρισμού.